τζάμπια για να υπέψουν στις υπόλοιπες υποδρομίες. Ο στήλος ήταν ακατάλληλος και γι' αυτό η πέμπτη υποδρομία είναι η σημερινή, είναι η τελευταία του σημερινού προγράμματος, η οποία προορίζεται για ύπους 2 ετών νικητός μιας υποδρομίας. Η απόσταση 1.400 μέτρα. Μεγάλο φαβορί είναι το νούμερο 2, καπετάν Λαχτάρας, με 391 χιλιάρικα. Βλέπετε τους ύπους, βρίσκονται στην αφετηρία των 1.400 μέτρων, δόθηκε η εκκίνηση. Από την εσωτερική ο καπετάν Λαχτάρας προσπαθεί να τεθεί επικεφαλής, δίπλα του είναι ο Κιτ Κάρσον. Καπετάν Λαχτάρας από την εσωτερική, Κιτ Κάρσον από την εξωτερική, στην τρίτη θέση την εσωτερική είναι ο Full Spin, ακολουθεί ο Γκέι Τζον, έπεται ο Μπέργαμος, στις τελευταίες θέσεις είναι ο Στρόγκ Γιάννης και ο Ντέλ Τζόρ, ο οποίος παρενοχλήθηκε αμέσως μετά την εκκίνηση και έμεινε στην τελευταία θέση. Καπετάν Λαχτάρας από την εσωτερική, Κιτ Κάρσον από την εξωτερική. Κεφάλι με κεφάλι. Ο Κιτ Κάρσον από την εξωτερική προηγείται ελαφρώς. Ο καπετάν Λαχτάρας όμως έχει την εσωτερική και δεν αφήνει. Κιτ Κάρσον από την εξωτερική, καπετάν Λαχτάρας από την εσωτερική, ενώ έχει έρθει πολύ δυνατά ο Ντέλ Τζόρζ, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πολύ δυνατό φίνις, τον ακολουθεί ο Full Spin. Ο Κιτ Κάρσον έχει κάνει την τελική του επίθεση, έχει περάσει την πρώτη θέση. Ο καπετάν Λαχτάρας έχει αρχίσει και υποχωρεί, έρχεται όμως πολύ δυνατά ο Ντέλ Τζόρζ. Κιτ Κάρσον από την εσωτερική, Ντέλ Τζόρζ από την εξωτερική παλεύουν σκληρά, ενώ η εμόσταυλη Μπέργαμο και Full Spin πραγματοποιούν δυνατό φίνις. Κιτ Κάρσον και Ντέλ Τζόρζ πολύ σκληρή μάχη για την νίκη. Τελικά όπως έδειξε το φωτο φίνις, η άφιξη ήταν ταυτόχρονη, ήταν και οι δύο νικητές. Βλέπουμε και τον τερματισμό από την εσωτερική είναι ο Κιτ Κάρσον, από την εξωτερική είναι ο Ντέλ Τζόρζ που τερματίσανε ταυτόχρονα. Χρόνος νικητών 1.23.48. Πρώτος Κιτ Κάρσον 9.44, πλασέ 28. Δεύτερος Ντέλ Τζόρζ, πρώτος Ντέλ Τζόρζ, συγγνώμη, 9.31, πλασέ 41. Δίδυμο 3x5, 175. Φορκάς 3x5, 210. Φορκάς 5x3, 190. Σύνθετο 1x3, 58, 1x5, 68. Ιδιοκτήτης του Κιτ Κάρσον είναι ο κύριος Δημήτριος Τζανιδάκης. Προπονητής είναι ο Μιχάλης ο Ζήμερας. Αναβάτης είναι ο Φίλιππος που πέψε πολύ δυναμικά τον νικητή. Είναι δε προϊόν του υποχρεωτικού της Ανδραβίδος του κύριου Δημητρίου Τούζιου. Ιδιοκτήτης και υποπαραγωγός του Ντέλ Τζόρζ είναι ο κύριος Αλέκος Ζάχαρης. Προπονητής είναι ο Στράτος ο Θεολόγου. Αναβάτης ο Θανάσης ο Σωτηρός.